Καλησπέρα κύριε Αντωνακάκη από το Ηράκλειο Κρήτης. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub για να κάνουμε τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει. Καλησπέρα σας από τη Βιέννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Webster στην Βιέννη και από εκεί θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας. Αναρωτιέμαι γιατί δεν κάνατε ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα, σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά κάνετε καριέρα, δίνετε τη γνώση σας, το φως στην εκπαίδευση και στα παιδιά, στους φοιτητές σας, στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι λυπηρό, αλλά η Ελλάδα δεν με στήριξε όσο θα μπορούσε. Ναι. Από ό,τι με έχει στήριξει το εξωτερικό. Δεν στηρίζει πάρα πολύ τους ερευνητές της. Με αποτέλεσμα οι ερευνητές να επιζητούν καλύτερο μέλλον σε χώρες που τους στηρίζουν και είναι αξιοκρατικά τα πώς κριτήρια. Ναι, θα κάνω το ερώτημα το σχετικό σε σχέση με τα κριτήρια που μου θίγεται. Πόσα χρόνια είστε στο Webster? Στο Webster είμαι από το 2015, 8 χρόνια, αλλά αρκετά περισσότερα χρόνια στην Αυστρία, σε άλλα πανεπιστήμια πριν φτάσω σε άλλα πανεπιστήμια. Webster. Ακαδημαϊκή καριέρα στην Αυστρία πόσο συνολικά χρόνια? Είναι στα 15 χρόνια. 15 χρόνια. Το Webster είναι ένα γνωστό πανεπιστήμιο με παρουσία σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έχουμε το κεντρικό κάμπους είναι στο Σεντ Λούις, στο Μισούρι της Αμερικής. Και έχουμε κάμπους όλο τον κόσμο, στην Ολλανδία, στο Λάιντεν, στην Γενέβη, στην Ελβετία. Έχουμε στην Γκάνα, έχουμε στην Ταϊλάνδη, στην Κίνα. Ανοίξαμε πρόσφατα στην Αθήνα, στο Ουσμπεκιστάν. Και ανοίγουμε και άλλα. Στη Γεωργία ναι, είναι το επόμενο κάμπους που θα ανοίξει στο μέλλον. Mm-hmm. Και επεκτηνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Άρα, σε σχέση με τα αξιοκρατικά κριτήρια που μου θίξατε πριν από λίγο, είναι γεγονός αυτό που εδώ και χρόνια, τουλάχιστον στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο, ακούγεται ότι αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, δηλαδή η κορώνη είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν μπορείς να κάνεις καριέρα, ίσως με τα εμποδίων αν κάνεις, στα πανεπιστήμια της χώρας, στα ελληνικά εννοώ. Δυστυχώς, ναι, αν και αλλάζουν σιγά σιγά τα πράγματα στην εσείς, Ελλάδα. Εσείς κάνατε έτοιμα για να κάνετε καριέρα ακαδημαϊκή σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί σας έκοψαν? Ναι, εγώ τέλειωσα την ΑΣΟΕ. Το πρώτο πτυχίο ήταν στην ΑΣΟΕ, Οικονομικής Επιστήμης, και επιθυμούσα μετά να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές. Η πρώτη μου επιλογή ήταν η ΑΣΟΕ, να συνεχίσω στην Ελλάδα. Έκανα αίτηση, αλλά με απορρίψανε. Ναι. Στη συνέντευξη για μία ερώτηση. Mm-hmm. Και κατέφυγα να κάνω αιτήσεις σε αγγλικά πανεπιστήμια. Σε όσα πανεπιστήμια έκανα με δέχτηκαν. Και βγήκα και πρώτος στο πανεπιστήμιο που διάλεξα να πάω. Και μου κάνανε πρόταση, δεν με αφήνανε να φύγω, να μου δώσανε και υποτροφία να κάνω το διδακτορικό μου σε αυτούς. Με υποτροφία και όλα τα δίδακτα πληρωμένα για 3 χρόνια. Για όλη τη διάρκεια των σπουδών του διδακτορικού. Εντυπωσιακό. Γιατί ήταν κάποιο potential, δεν μ' άφηναν να φύγω. Ναι. Μόνοι ναι, τους δηλαδή μου το προτείνανε και μου δώσανε και την υποτροφία. Σημαίνει που είναι δύσκολο να πάρει κάποιος υποτροφία και στο εξωτερικό. Οι Έλληνες φορολογούμενοι επένδυσαν στις βασικές πανεπιστημιακές σπουδές σας στο πρόσωπό σας, αλλά από εκεί και πέρα επένδυσαν οι Αυστριακοί σας. Οι Άγγλοι και μετά οι Αυστριακοί. Οι Άγγλοι και μετά οι Αυστριακοί, μάλιστα. Ναι, το μεταπτυχιακό έγινε Γλασκό και διδακτορικό. Ναι, και μερικά έπειτα Αυστρία. Λυπάμαι, είναι αρνητικά όλα αυτά. Πού κάνατε διδακτορικό, σε τι τομέα, ποιο ήταν το θέμα, κύριε Αντωνακάκη? Στα οικονομικά, ναι, και ήταν συγκεκριμένα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις και το volatility και αν μπορούμε να κάνουμε forecasting στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις διακυμάνσεις και πώς επηρεάζουν τα σοκ του χρηματιστηρίου και πώς επεκτείνονται από τη μία χώρα στην άλλη, ποια κανάλια και πώς μπορούμε πολιτικές να τα περιορίσουμε. Μάλιστα. Τις αρνητικές συνέπειες. Πάμε στον τομέα σας, στα οικονομικά και στην επικαιρότητα. Είναι το θέμα στην Ελλάδα τουλάχιστον, το θέμα της μείωσης της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, που είναι η παραοικονομία, η μαύρη οικονομία, αρκετά μεγάλη. 1 στα 3 ευρώ εικάζεται ότι στην Ελλάδα παράγεται και είναι μαύρο,
δεν φορολογείται και είναι το μεγάλο αγκάθι για τις εκάστοτε κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες που δεν μπορούν να τη μειώσουν, να την διθασεύσουν. Αναρωτιέμαι στην Αυστρία η φοροδιαφυγή τι έκταση έχει και πώς την έχουν αντιμετωπίσει, αν την έχουν αντιμετωπίσει. Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα της φοροδιαφυγής. Όλα τα κράτη έχουν ένα ποσοστό φοροδιαφυγής. Δεν μπορεί το κράτος να ελέγξει, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικά σε quotations υπάρχει ένα θεμητό που δεν, γιατί δεν μπορεί να εκλείψει και το κόστος για να περιορίσουν την παραοικονομία θα είναι μεγαλύτερο από ότι η παραοικονομία στο ίδιο της το μέγεθος. Οπότε υπάρχει ένα επιθυμητό, το λέω σε εισαγωγικά, το οποίο δεν κινεί τα νήματα, δεν κουνεί τους κούδουνες, τα κουδούνια του κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν έχει ένα συγκεκριμένο μέσο όρο, το οποίο, όπως είπα, είναι κάπως αποδεκτό, γιατί το κόστος για την αντιμετώπιση και την αποφυγή του είναι μεγαλύτερο από ότι η παραοικονομία η ίδια. Mm-hmm. Η Αυστρία βρίσκεται κάπως στο 8,9% του ΑΕΠ και η Ελβετία στο 7,2% σύμφωνα με τελευταία έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία εισηγείται καθηγητής που είναι εδώ στο Λίντ, θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς στα θέματα παραοικονομίας στον κόσμο στην έρευνα, είναι ο Φρίντριχ Σνάιντερ, στο Πανεπιστήμιο του Johannes Kepler στο Λίντ της Αυστρίας, τη δεύτερη γειτονική πόλη, ναι, της Βιέννης. Mm-hmm. Παρατηρείται πάρα πολύ αυξανόμενη παραοικονομία στις υποανάπτυκτες χώρες και μετά η Ελλάδα είναι κάπου στο 1 τρίτο, όπως είπατε, στο 33% εκτιμάται η φοροδιαφυγή, η παραοικονομία, που αυτά τα χρήματα φεύγουν, το κράτος δεν μπορεί να εισπράξει αυτά τα εισοδήματα, τα οποία δεν μπορεί να διαχύσει έπειτα για να προχωρήσει σε επενδύσεις και σε κοινωνικές παροχές. Σε παροχές και ούτω καθεξής. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική. Υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και αυτά που γίνονται τώρα στην Ελλάδα οδηγούν προς αυτό. Το θέμα όμως στην Ελλάδα είναι πολύ πιο βαθιά ριζωμένο. Είναι στην κουλτούρα που έχει μεταξύ της πίστης, μεταξύ του πολίτη και του κράτους. Mm-hmm. Αυτό αν δεν λυθεί είναι στην κουλτούρα ότι γιατί εγώ σαν πολίτης να πληρώνω κάτι εφόσον το κράτος δεν μου παρέχει τα προστιζήντης, η κοινωνική πρόνοια κλπ. Όταν άλλες φόρες που γίνεται στην Αυστρία, η παροχή υπηρεσιών είναι πάρα πολύ ψηλή. Το κράτος κοινωνικής πρόνοιας είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Για να σας δώσω και παράδειγμα, οι άνθρωποι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να φοροδιαφεύσουν. Υπάρχει και εδώ φοροδιαφυγή, να μην κρυβόμαστε. Ναι. Απλώς δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί ο φορολογούμενος δεν τον ενδιαφέρει να προβεί σε αυτό, γιατί και το κράτος του παρέχει τα πάντα, κοινωνική ασφάλιση και σε κάθε τέλος του χρόνου οτιδήποτε χρειαστεί στη δουλειά του, ας πούμε εγώ αν χρειαστώ χαρτί ή μελάνια για τον εκτυπωτή που χτυπώνω στο σπίτι για το πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε άλλα κόστη που είναι στη δουλειά μου, αυτά μπαίνουν ηλεκτρονικά οι αποδείξεις και στο τέλος του χρόνου έχετε επιστροφή φόρου, το οποίο μπορεί να φτάσει κάθε χρόνο σχεδόν προσωπικά και δεν χρειάζεται να το κρύψω, 2-3 χιλιάδες ευρώ επιστροφή φόρου από το κράτος. Οπότε δεν μπαίνει καν ο κόσμος στον κόπο. Υπάρχουν τα κίνητρα λοιπόν, ουσιαστικά κίνητρα. Ακριβώς. Για να μην φοροδιαφύγεις. Ακριβώς, που περισσότερες φορές οι άνθρωποι και οι οικονομολόγοι θα σου το πούνε συνήθως, οι άνθρωποι λειτουργούν καλύτερα με κίνητρα παρά με το φόβο. Και εδώ τώρα ένα κίνητρο, για παράδειγμα, σας θυμίζω στην Ελλάδα, είναι ότι κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς κάθε πότε, κληρώνονται κάποιοι φορολογούμενοι για να πάρουν 1.000 ευρώ, νομίζω. Είναι πολύ μικρό το κίνητρο και πάλι. Ναι, αρκεί. Να μιλήσουμε. Αλλά με τα δεδομένα είναι μια αρχή. Απλώς είναι το λεγόμενο nudge που λέμε στα economics. Χρειάζεται κάποιο κίνητρο. Και όχι, δεν λειτουργεί ο άνθρωπος με το φόβο. Όταν λειτουργεί ο άνθρωπος με το φόβο, δεν λειτουργεί σωστά και φεύγει σε διαφορετικές συμπεριφορές. Ενώ με το κίνητρο
που θα τον επενήσει με κάποιο τρόπο, θα οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι η φοβία. Και αυτό οδηγεί στους άδικους άμεσους φόρους και στους έμεσους, οι οποίοι είναι λιγότεροι σε κοινωνικές ομάδες συγκεκριμένες. Ακριβώς. Κύριε Αντωνακάκη, να μιλήσουμε λίγο για πληθωρισμό και ακρίβεια. Πώς πάνε τα πράγματα με το φαινόμενο, την ακρίβεια πρώτα και μετά τον πληθωρισμό στην Αυστρία? Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να συγκρίνουμε. Ναι. Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οκτώβρη που έχουν βγει για μερικές ευρωπαϊκές χώρες, είναι μειωμένο σε σύγκριση με τους τελευταίους μήνες, αλλά πάλι αρκετά υψηλότερος από ότι τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι σχεδόν το 2% σε όλες, που κάνουν ένα inflation targeting, που προσπαθούν να κρατήσουν από πληθωριστικές πιέσεις σταθερές τις τιμές, γιατί ούτε ο πολύς υπερβολικός, ο υπερπληθωρισμός μας ευνοεί την οικονομία, ούτε ο αποπληθωρισμός. Είναι αρνητικό πρόσημο του πληθωρισμού. Νομίζω ότι δύο χώρες αυτή την περίοδο έχουν αρνητικό πληθωρισμό. Ολλανδία και άλλη μία, δεν θυμάμαι ποια είναι. Είναι το Βέλγιο. Το Βέλγιο. Το Βέλγιο προβλέπεται, σύμφωνα με τα flash estimates που έχουν έρθει, κάποια προσωρινά δεδομένα που μπορεί και να αλλάξουν, προβλέπουν στο μείον 1,7% ναι. Πληθωρισμό. Εμείς δυστυχώς πάλι τζίμπησε ο πληθωρισμός τους τελευταίους μήνες και είναι πάνω του 3%. Πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια? Έχετε εκεί μεγάλη ακρίβεια, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, την έναρξή του? Έχει επηρεάσει όλες τις χώρες της Ευρώπης, παγκοσμίως έχει επηρεάσει. Το γεγονός όμως είναι, γιατί ήμουνα στην Ελλάδα πρόσφατα και το σούπερ μάρκετ, το κόστος ζωής είναι παρόμοιο, δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι η μισθή. Ενώ το κόστος είναι το ίδιο, η μισθή είναι πολύ διαφορετική. Ας πούμε, ο βασικός μισθός στην Αυστρία είναι σχεδόν διπλάσιος αυτό που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή 1.500 ευρώ είναι ο κατώτερος, 1.600 ευρώ στην Αυστρία. Ακριβώς. Μας είναι 7 με 8 κατοστάρικα. Ναι, υπάρχει τεράστια διαφορά. Άρα η ακρίβεια, αφού είναι στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα, δεν σας ακουμπά τόσο πολύ σε σχέση συγκριτικά με τους Έλληνες καταναλωτές. Ακριβώς. Έχει ακουμπήσει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό, ναι, γιατί και η μισθή, πολλά συμβόλαια είναι αναπροσαρμόζομενα στον πληθωρισμό. Και κάθε εταιρεία και έχει υποχρέωση από το κράτος να προβεί σε αυξήσεις του μισθού που έχει υπογράψει ο εργαζόμενος για να συμψηφίσει την αύξηση του πληθωρισμού. Αν όχι στο ίδιο ποσοστό, κοντά σε αυτό. Σίγουρα οι επιπτώσεις των δύο πολεμικών μετώπων σε Βόρεια Ευρώπη και Μέση Ανατολή επηρεάζουν αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, την οικονομία της Ευρώπης, η οποία είναι γυρασμένη και ταλαιπωρημένη παράλληλα, γιατί έχουμε και την γύρα του πληθυσμού της και ένα παραπάνω στην Ελλάδα. Όλα αυτά περιπλέκονται. Όλα αυτά ασφαλώς περιπλέκονται. Γεωπολιτικές ανησυχίες, έχει αυξηθεί στο υψηλότερο σε πρωτοθάνη. Δεν ξέρω αν δεν μετακινήσετε, γιατί θα... Ναι, ναι, σας κάνω. Ναι, συγγνώμη. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, λέω ότι ασφαλώς έχουν αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα, έλεγα, δεν ξέρω αν ακούτε ναι, τώρα. Ναι, τώρα σας ακούμε καθαρά. Η αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων που βλέπουμε, που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, και Ρωσία, Ουκρανία και Ισραήλ, Γάζας, που είναι σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ κοντά μας και είναι πάρα πολύ κοντά στις φόρες που παράγουν ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πετρελαίου, αργού πετρελαίου, όπως ξέρετε. Και μερικοί αναλυτές υπολογίζουν και προβλέπουν ότι αν συνεχιστεί αυτή η σύραξη πιο μακροχρόνια, μπορεί να επιφέρει αυξήσεις των τιμών σαν αυτός που είχαμε δει στη δεκαετία του 70, στο εμπάργκο που είχε γίνει του ΟΠΕΚ. Αρνητικά είναι τα μηνύματα, όντως. Και ορίζοντας, φαίνεται ότι θα είναι μαύρο στο επόμενο διάστημα. Θα δούμε τις εξελίξεις, βέβαια. Να ρωτήσουμε σε σχέση με τη γύραση του πληθυσμού.
Έχετε ασχοληθεί με το θέμα, έτσι. Ναι, αυτή τη στιγμή κάνω μια έρευνα σε αυτό το τομέα που η κίνηση του πληθυσμού είναι από τα, από τα μεγαλύτερα ζητήματα, τα 6 μεγαλύτερα ζητήματα παγκοσμίως. Και αυτό είναι ως αποτέλεσμα του γεγονός, και αυτό παρατηρείται στις ανεπτυγμένες χώρες, λόγω του γεγονότος ότι έχουν μειωθεί τα ποσοστά γονιμότητας για να διατηρηθεί ο πληθυσμός σταθερός. Χρειάζεται ένα 2%, δηλαδή 2 γένες ανά χίλιες γυναίκες. Ναι. Αυτό που παρατηρείται μέσω όρος στην Ευρώπη είναι 1,6%. Ταυτόχρονα η βιωσιμότητα, τα χρόνια βιώσιμα, αυξάνονται. Οπότε η πληθυσμιακή πυραμίδα, από πυραμίδα γίνεται σαν τετράγωνο. Το ποσοστό των γυραιών ανθρώπων θα είναι σχεδόν ίδιο και ίσως και μεγαλύτερο από το νέο και αυτόν που είναι στο εργατικό δυναμικό. Μειώνεται το εργατικό δυναμικό, αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων των γυραιών, αυξάνονται η ζήτηση των συντάξεων, περισσότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα στο μέλλον τα συνταξιοδοτικά προγράμματα να μην είναι σε θέση να πληρώσουν. Το οποίο βλέπω, να καλύψουν, να καλύψουν και να βγουν σε πτώχευση. Οπότε χώρες αρχίζουν τώρα και παίρνουν μέτρα τελευταία στιγμή. Όπως η Γαλλία είχε πάρει πρόσφατα μέτρο και ψηφίσει να αυξήσει το όριο συνταξιοδοτικό για 2 χρόνια. Και οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Προσπαθούμε να βρούμε δηλαδή πιο ποσοστό γύρασης του πληθυσμού, από ποιο ποσοστό και μετά επιφέρει αρνητική ανάπτυξη και αρνητικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα του πληθυσμού, γιατί όπως ξέρουμε όταν μεγαλώνει ο πληθυσμός δημιουργούνται και προβλήματα υγείας, οπότε η αποδοτικότητα μειώνεται. Οπότε πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις να καλύψουν αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε στις χώρες, στις ανεπτυγμένες χώρες, με πρώτη την Ιαπωνία, Κίνα κλπ. Που έχουν μεγάλο πρόβλημα, και έρχεται και η Γερμανία. Ακολουθεί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, και η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Στα επόμενα χρόνια θα δούμε αυτές τις χώρες θα αυξήσουν, θα προσπαθήσουν να μπουν στη ρομποτοποίηση που έχουν ήδη ξεκινήσει όλες αυτές οι χώρες. Και θα δούμε μια αλλαγή στο εργατικό δυναμικό. Έχει ήδη αρχίσει με το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Όλες αυτές οι δουλειές ρουτίνας θα αλλάξουν, θα γίνουν, θα αυτοματοποιηθούν. Και στο σέρβις και στο τομέα, γιατί οι ανεπτυγμένες χώρες κινούνται σε μια τάση να γίνουν χώρες υπηρεσιών, δηλαδή οι υπηρεσίες θα καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ και θα μειώνεται η βιομηχανική παραγωγή, την οποία κάνουν outsourcing σε άλλες χώρες. Μα ήδη νομίζω η Κίνα τα τελευταία χρόνια έχει καταργήσει τον νόμο του ενός παιδιού. Ακριβώς. Ναι. Με σκοπό να προβλέψει αυτό να μην γίνει στο μέλλον. Κύριε Ανδρουνακάκη, η γύρανση του πληθυσμού, του ευρωπαϊκού πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, γιατί εδώ είναι πιο έντονο ακόμα το πρόβλημα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζεται και από την υπογεννητικότητα, έτσι. Βέβαια επηρεάζεται από την υπογεννητικότητα, αν και τα ποσοστά γονιμότητα στην Ελλάδα, ειδικά από την αρχή της κρίσης, ήταν τα μεγαλύτερα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ήταν πάνω από το 2%. Δεν το γνωρίζεις αυτό. Ναι, στην αρχή της κρίσης, το 2008, 2009 και 2010. Και θα μπορούσε να το συνδέσει κάποιος και με αστείο ότι ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα να κάνει, οπότε ήταν στο σπίτι κλεισμένος. Και γεννούσαν παιδιά. Ναι. Ακριβώς. Έφτιαχναν παιδιά οι Έλληνες. Ερώτημα. Έλληνες φοιτητές στο πανεπιστήμιο υπάρχουν, έτσι. Τι σας λένε, φεύγουν από την Ελλάδα, γιατί, για ποιο λόγο αναζητούν να κάνουν είτε μεταπτυχιακά είτε τις πανεπιστημιακές σπουδές εκεί, στην Αυστρία. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες και στο δικό μας και στα δημόσια πανεπιστήμια. Θέλουν να μπουν και έξω άλλη κουλτούρα, να ανοίξουν το οπτικό τους πεδίο. Ναι. Τα ίδια ακούω, θέλουν να φύγουν από τη μιζέρια, θέλουν να δουν κάτι καινούριο. Ναι.
τα γνωστά θέματα που ακούμε τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Ελλάδα από τους νέους μας. Εσείς, αν σας γίνει κάποια πρόταση από κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, σκέφτεστε να γυρίσετε? Μου είχε γίνει πρόταση, αλλά μισθολογικά και παροχές ήταν πολύ πολύ κατώτερες, δεν υπήρχε κανένας λόγος να το πράξετε. Να το πράξω. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς είστε, χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί είστε συμπατριώτης μας, Ηρακλειώτης, από τη Χερσόνησο είναι η καταγωγή σας. Ακριβώς, ακριβώς. Από τη Χερσόνησο. Μας επισκέπτεστε, έτσι δεν είναι, εδώ οι γονείς σας? Κάθε καλοκαίρι οι γονείς, ναι, κάθε καλοκαίρι και τα αδέρφια μου όλοι επισκεπτόμαστε τη Χερσόνησο, που την αγαπάμε. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Χαρήκαμε πάρα πολύ, χαιρόμαστε την γνωριμία, χαρήκαμε και για τη συνέντευξη. Με την πρώτη ευκαιρία που θα κατεβείτε, κύριε Αντωνακάκη, θέλω να ξαναμιλήσουμε. Να κάνουμε πάλι μία κουβέντα. Ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη αυτή που μας δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εσείς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.